να μην σας πω για τα πολλά. Έχω τόσα πολλά, έχω ένα κεφάλαιο εδώ πέρα που το λέω η καρπή του Αγίου Πνεύματος στο γέροντα. Και έχω δύο σημεία, η ταπείνωσή του και τα δάκρυά του. Αν σας πω για τα δάκρυά του, θα πρέπει πρώτος να κλάψω εγώ, γι' αυτό άστο καλύτερα. Άστο. Να σας πω κάτι άλλο. Καλύτερα να μην πω σε αυτόν τον πειρασμό με αυτά τα δάκρυα του γέροντα. Να σας πω κάτι που έγινε πριν από κάπως 2-3 μήνες στον Καρέα, στο μοναστήρι, ένα γυναικείο μοναστήρι επάνω, στο οποίο πηγαίνουμε εγώ και η οικογένειά μου, πηγαίνουμε στη συνδεδεμένη εκεί πέρα με τις αδελφές πολλά χρόνια τώρα. Και πάω και τις καθημερινές που έχει λειτουργία, γίνεται λειτουργία πρωί-πρωί, τελειώνει 8 η ώρα, ό,τι πρέπει για να πάω στο πανεπιστήμιο μετά. Λοιπόν, και μια μέρα έγινε λειτουργία εκεί πέρα πρωί-πρωί και βλέπω, μνημόνευσε ο ιερέας μια οικογένεια φίλων μου. Τα ονόματα κατάλαβα. Και αυτό καθόταν δίπλα μου. Του λέω, τι συμβαίνει. Σου πω μετά. Και βγήκαμε έξω και του λέω, τι έχετε επέτειο σήμερα και σας μνημόνευσε. Έχουμε, λέει, μια επέτειο σήμερα, την οποία τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Λέω, τι επέτειο. Αυτός είναι μηχανικός, πατέρας του αρχιτέκτονας. Και κτίζουν πολυκατοικίες και τέτοια πράγματα. Και μια μέρα είχε χαλάσει ένα κομπρεσέρ. Και του τηλεφωνούν από μια οικοδομή, το κομπρεσέρ δεν δουλεύει. Εγώ, λέει, ξέρω να το κάνω το κομπρεσέρ. Και πήγα, λέει, κατευθείαν να κάνω το κομπρεσέρ. Δεν δούλευε, το ξεβιδώνω το κομπρεσέρ, ανοίγω το μηχάνημα μέσα, φτιάνω τούτο, φτιάνω εκείνο, μου έλεγε τι έκανε από εδώ, τι έκανε από εκεί. Σε κάποια στιγμή βλέπω, λέει, το χέρι μου ήταν μουδιασμένο. Λέω, αμάν, τι είναι αυτό. Δεν κατάλαβα και τίποτα, δεν δώσα σημασία, λέει. Ύστερα από λίγο μου πέφτει η πένσα στα χέρια μου. Αλλά δεν έδωσε σημασία. Ξανασκύβω, την παίρνω, λέει, και ξανασυνεχίζω. Βάζω τα κατσαβίδια, έφτιανα από εδώ, έκανα από εκεί, συνέδεια τα καλώδια κτλ., τα ρεύματα κτλ. Και σε κάποια στιγμή, όταν αισθάνεται ένα μούδιασμα περισσότερο, λέει, και στα άλλο χέρι και σε ολόκληρο το σώμα μου ένα μούδιασμα, λέει, δεν πάω να δω, μήπως το κομπρεσέρ είναι στο ρεύμα. Και πάει στην προέκταση και βλέπει ότι το κομπρεσέρ το ήταν μέσα στην πρίζα, μέσα στο ρεύμα. Και αυτό το πάλευε στα χέρια του, γεβίδουνε τα καλώδια και τα έπιανε και έστριβε το ρεύμα. Με τα χέρια του. Τέλος πάντων, έκανε το σταυρό του το παιδί, είναι πνευματικό παιδί του γέροντα κι αυτός, έκανε το σταυρό του γιατί σώθηκε και λέει θα πάω στο γέροντα. Και πάω. Την άλλη μέρα λοιπόν, μια και δυο, ξεκινάει, πάει στον οροπό και ο γέροντας ήταν έξω και την ώρα, έκανε τη βολτούλα του πριν χρόνια και μόλις τον είδε του λέει έλα εδώ βρε εκεί είσαι και επιστήμονας, βρε τι έκανες προχθές, τι έκανες εκεί πέρα, τι γέροντα. Βρε, τόση ώρα, λέει, ξέρεις τι δυνάμεις έβαλα για να κρατάω αυτό το ρεύμα μακριά. Και δεν του είχα πει τίποτα, λέει. Από τότε την ημέρα αυτή τη γιορτάζει πάντοτε, κάνει λειτουργία, γιατί τη θεωρεί ως σωτήρια ημέρα του. Αυτός είναι ο πατήρ Πορφύριος.